Βρισκόμαστε στο χώρο του Κόκκινου Αερόστατου εδώ στο 47ο Φεστιβάλ της ΚΝΕ και του Οδηγητή. Είναι το σημείο συνάντησης των μικρότερων φύλων της ΚΝΕ και συγκεκριμένα των μαθητών των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού και της πρώτης του Γυμνασίου. Είναι ένας χώρος δημιουργικότητας, είναι ένας χώρος χαράς και αισιοδοξίας, αλλά και μάθησης για τους μικρούς φίλους της ΚΝΕ. Ο χώρος εδώ είναι του Κόκκινου Αερόστατου. Όπως είναι λογικό, το όνομά μας το έχουμε εμπνευστεί από το περιοδικό, το Κόκκινο Αερόστατο, που απευθύνεται στις μικρότερες ηλικίες της νεολαίας. Θέλουμε ο χώρος αυτός να είναι ένας χώρος που τα παιδιά και θα απασχοληθούν δημιουργικά και θα μάθουν πολλά πράγματα, να περάσουν ωραία, να γνωρίσουν από κοντά το Κόκκινο Αερόστατο. Τι περιέχει ο χώρος? Εδώ έχουμε 4 γωνιές. Στις γωνιές μας υπάρχουν φάνταστες δραστηριότητες. Ποιες είναι αυτές οι γωνιές? Η πρώτη μας γωνιά είναι το ημερολόγιο ενός απορριμμένου. Το ημερολόγιο ενός απορριμμένου είναι μια σταθερή στήλη στο περιοδικό το Κόκκινο Αερόστατο, το οποίο σχολιάζει καυστικά την επικαιρότητα ενός μαθητή. Πώς ζει στο σχολείο, πώς βίωσε την καραντίνα, πώς αντιμετωπίζει τα μαθήματά του, τι καταλαβαίνει από τις συνθήκες ζωής και δουλειάς των γονιών του. Όλα αυτά με το αστείο στο χιούμορ των παιδιών αποτυπώνονται στις σελίδες του περιοδικού και φυσικά εδώ τα παιδιά ζωγραφίζουν και συμπληρώνουν το ημερολόγιο ενός απορριμμένου. Η επόμενη γωνιά μας είναι ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα στον άνθρωπο της δουλειάς, τον εργαζόμενο άνθρωπο. Φιλοδοξούμε μέσα από αυτό το αφιέρωμα, που είναι ένα αφιέρωμα σε πολλά κομμάτια, σε πολλά τεύχη στο περιοδικό, με συνέχειες δηλαδή, μέσα από αυτό το αφιέρωμα τα παιδιά να αγαπήσουν, να καταλάβουν ότι η δουλειά είναι αυτό που έχει δημιουργήσει τον άνθρωπο και ότι η εκμετάλλευση είναι αυτό που μπαίνει εμπόδιο. Άρα και να γνωρίσουν το δημιουργικό χαρακτήρα της δουλειάς, αλλά και να καταλάβουν ότι ο εργαζόμενος άνθρωπος είναι αυτός που δημιουργεί τα πάντα γύρω του και ότι οι εκμεταλλευτές είναι τα παράσιτα που ακριβώς δεν χρειάζονται. Η τρίτη μας γωνιά αφορά την έκδοση «Και όμως κινείται». Είναι μια σημαντική έκδοση που έχει βρει πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Ήδη έχει εξαντληθεί η πρώτη και έχουμε προχωρήσει σε δεύτερη. Το «Και όμως κινείται» που δείχνει ότι τι κινείται όλα γύρω μας και ακόμα και η κοινωνία. Άρα κινείται και αλλάζει. Οπότε με τις δραστηριότητες αυτές τα παιδιά έρχονται σε επαφή με την έκδοση «Και όμως κινείται». Και φυσικά ιδιαίτερη γωνιά είναι «Πες μας τη γνώμη σου για το ίδιο το Κόκκινο Αερόστατο». Τα παιδιά διαλέγουν εξώφυλλα, διαλέγουν ατάκες, διαλέγουν τίτλους και θέλουμε τη γνώμη τους να μας βοηθήσουν για το πώς θα γίνει το Κόκκινο Αερόστατο ακόμα καλύτερο. Αυτές είναι οι 4 γωνιές μας. Σήμερα ένα σημαντικό στοιχείο της σημερινή μας μέρα είναι το reunion που θα γίνει της παιδικής κατασκήνωσης. Σήμερα δηλαδή εδώ σε λίγη ώρα τα παιδιά που συμμετείχαν στην παιδική κατασκήνωση θα συναντηθούν για να ανταλλάξουν αναμνήσεις και να ξαναδώσουν ένα νέο ραντεβού.